Ηλίας Κουνελές, ψηλά η μπάλα, πρώτη επίθεση για τον Αποέλ με τον Τζέικοβς να κατεβάζει. Πήγε η μπάλα μέσα, θέλει να γυρίσει ο Γκρέις, προσπάθεια χωρίς φάουλ, λέει ο διαιτητής από την προσπάθεια του Σολομού. Ντέι κατεβάζει. Ο Αντρέου άφησε στον Ιερονιμίδη. Ο Ντέι. Κοστάρια 3 και θα ευστοχίσει 3-0. Με τον Έρικ Ντέι μπαίνει ζεστός. Ιτζέι τον φωνάζουν οι φίλοι του και οι συμπαίκτες του. Προσποίηση του Γκρέις που θα πάει προς το καλάθι. Θα σηκωθεί, θα στοχίσει. Το καλάθι όμως θα έρθει από τον Νότα Έτζε, ο οποίος μειώνει σε 3-2. Ο Ντέι θέλει να περάσει, κλείστηκε. Η Ιερονιμίδης για 3. Μέσα και αυτό, 2-2 τρίποντα για την ΠΑΕΚ. Πάσα στην γωνία, ο Σολομού για 3. Μέσα, 6-5. Με τον Τζέικοβς τώρα. Από τις 45 μοίρες αυτή τη φορά θα είναι τρίποντο. Σταμάτησε την τρίπλα, θέλει βοήθεια. Ο Αντρέου είναι εκεί για να τη δώσει. Το σούτ είναι εύστοχο από τον Σάντερς. Ριμπάντ από τον Νότζ. Εδώ είδαμε μια θέληση από τον Ίκπε να εκμεταλλευτεί το ύψος του και τη δύναμή του. Και τρίποντο από την άλλη. Ήταν η δεύτερη καλή άμυνα του Νότζ. Βλέπουμε όμως πάλι τον τρέχει στο ρεφιασμό. Είναι η δεύτερη καλή άμυνα πάνω στον Ίκπε. Αντρέου απαντάει 12-12. Άλλαξε με τον Γκρέις για να σουτάρει. Εύστοχα ο Γιαναράς για να κάνει το 12-18. Δεν έχει πει ακόμα. 19. Περισσότεροι που έχει σημειώσει ένα παιχνίδι είναι οι 12 την προηγούμενη αγωνιστική κοντά στον Απόλλωνα. Το σουτ τρίποντο από τον Ιερονιμίδη. Ισοφαρίζει 23 όλα. Βασιλείου με αντίπαλο τον Γιαναρά. Θα τον πάρει προς τα μέσα. Η πάσα στην αδύναμη πλευρά. Ιερονιμίδης για 3 με την λήξη του χρόνου. 26-23, δύο συνεχόμενα τρίποντα από τον Βίκτορα Ιερονιμίδη. Ο Μπλάκμον. Βάλα στη γωνία. Κιλαράς για 2. Όλοι βάζουν σήμερα, Αντώνη. 28 όλα. Πάει να γίνει το λάθος. Κρατάει όμως ο Ντέι. Που υπάρχει ανισορροπία στην άμυνα του Αποέλ. Ο Ντέι μπήκε προς τα μέσα. Έχασε την μπάλα. Έδωσε τον Νίκπε. Καλάθι και φάουλ. Κλέβει και την μπάλα ο Γαβρίλης. Φεύγει στον ευθυνιασμό. Στο lay-up. 37-39 μπροστά ο Αποέλ. Τώρα θα ξεκινήσει η επίθεση του Αποέλ. Καλή πάσα. Το σούτ από τον Γιώργα Κούδη είναι εύστοχο. Ο Νότιτς τώρα πήρε την μπάλα, έπρεπε να σουτάρει εκεί πέρα. Φοβήθηκε γιατί έχει χάσει 3 συνεχόμενα. Ο Ίκπε έβγαλε στο Σάντερς, του σκοράρει για 3. Και βάζει ξανά μπροστά την ΠΑΕΚ, 51-50. Του Ντέι θα του περάσει την μπάλα και κάνει το κλέψιμο ο Τζέικοβς. Φεύγει στον ευθυασμό, φτάνει στο lay-up και σκοράρει. Ξανά προβάδισμα στο Αμποέλ. 51-52. Το φλότερ είναι άστοχο. Ο Ίκπε το επιθετικό rebound. Ο Σάντρες για 3 μέσα. 61-58. Θα το κάνει. Ο Ντέι μπροστά στον Σοφοκλέου. Θέλει να τον περάσει. Είναι πάρα πολύ γρήγορος. Καλάθι και φάουλ. 68-62. Ιερονιμίδης. Πάσα στην αδύναμη πλευρά. Ο Σάντρες για 3 μέσα. 91-72. Μπάλα στον Ντέι που σουτάρει για 3. Μέσα. 94-72. Κλείστηκε. Έκανε λάθος. Έκλειψε ο Γιαναράς. Ο Γιαναράς πέρασε στον Νότετς, ο οποίος κάνει ένα κάρφωμα. 98-85. Εδώ ξανά το κάρφωμα του Νότετς. Ο Αντρέου για 3. Ο Ίκπε μέσα. Έβαλε και τρίποντο. 101-88. 105-95 διαφορά στους 10. Μέσα και η δεύτερη. 106-95. Δύο δευτερόλεπτα. Δεν θα κάνει επίθεση στο Αποέλ. Αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Νίκη για την ΠΑΕΚ. Έκτη στην σεζόν. Η ΠΑΕΚ η οποία ανεβαίνει στους 22 πόντους προς το παρόν στην έκτη θέση. Περιμένει τα αποτελέσματα Απόλλωνα και ΕΘΑ για να δει σε ποια θέση ακριβώς θα βρίσκεται
μετά το τέλος της αγωνιστικής. Ο Αποέλ σημειώνει την τέταρτη ήττα του στην φετινή σεζόν σε 15 παιχνίδια. Θα πάει στους 26 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση πάνω από την Ανόρθωση. Αλλά θα περιμένει φυσικά το παιχνίδι της Ανόρθωσης για να δει τι θα συμβεί.